Vereinigten Europäischen Linken, Nordische Grüne Linke, Frau Kuneva, das Wort für eine Minute 30. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάθε λεπτό που εμείς σιωπούμε, μια γυναίκα γίνεται θύμα. Θύμα βίας, ψυχολογικής, σεξουαλικής, λεκτικής, έμφυλης, ενδοοικογενειακής. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μπορεί να σπάσει την εκφαντική σιωπή. Πώς? Βάζοντας τέλος στην ατιμωρησία, προστατεύοντας τα θύματα, προλαμβάνοντας τις διάφορες μορφές βίας. Συνάδελφοι, αρκεί η επικύρωση της σύμβασης όπως αυτονόητα ζητάμε? Φυσικά και όχι. Χρειάζεται η γρήγορη εφαρμογή της και η τέσπιση κοινοτόμων μέτρων. Προτείνω να δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή γραμμή για την υποστήριξη των θεμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, κάτι αντίστοιχο με το νούμερο 112. Καλώ την Επίτροπο να εξετάζει την πρόταση. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η κοινωνία προετοιμάζει το έγκλημα και ο εγκληματίας το διαπράττει. Το είπε και στους Άτλιος ο Ουγκό. Αν θέλουμε λοιπόν μια κοινωνία και έναν πολιτισμό της ειρήνης, κανείς δεν πρέπει να είναι θύμα, κανείς δεν πρέπει να είναι δράστης, αλλά και πάνω από όλα, κανείς δεν πρέπει να μένει παρατηρητής. Ευχαριστώ. Dankeschön.